Ελπίζω ότι κάποια στιγμή η ιστορία για τον καθένα από εμάς και θα γράψει και θα φοβάσει γιατί έχουμε κάνει. Και ελπίζω να μην είναι μείον όσον αφορά τα δικά μου θέματα. Σήμερα είμαστε εδώ γιατί είμαστε σε αγώνες που είναι αφιερωμένοι στην ημέρα των ανθρώπων που έχει προσφέρει πάρα πολλά στον ελληνικό αθλητισμό. Μια ιδιαίτερη μορφή και τον τιμούμε γι' αυτό. Και νομίζω ότι τον τιμήσαν ιδιαίτερα και όλοι οι αθλητές οι οποίοι συμμετέχουν καταρχήν. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για έναν αθλητή να συμμετέχει σε αγώνες. Το γνωρίζω προσωπικά αυτό. Αλλά γίνανε και δύο επιδόσεις οι οποίες είναι εξαιρετικές επιδόσεις. Μία είναι από τον αθλητή μας τον Μαντζουράνη, ο οποίος έριξε 80-96 και έκανε ένα πανελλήνιο ρεκόρ καταπληκτικό. Και η δεύτερη είναι από την Σουβλάκου τη Μαρία, η οποία κέρδισε την πρόκληση της, αν θέλετε, για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ΚΑΠΑ 20. Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτά τα δύο παιδιά και ελπίζω και πιστεύω ότι και άλλοι αθλητές μας και αθλητές μας θα πιάσουν τα όρια, γιατί είμαι από τους ανθρώπους και είμαστε ένα διοικητικό συμβούλιο το οποίο θέλουμε να μπορούμε να στέλνουμε όσο περισσότερους αθλητές μπορούμε σε μεγάλους αγώνες. Τώρα, μιλάτε για το καράβι, πού θα πάει. Θέλω να πιστεύω ότι όσοι έχουμε πάρει την εντολή από τα σωματεία, τους εκπροσώπους των σωματείων, τους αθλητές, τον κόσμο του αθλητισμού, να δουλέψουμε για αυτό το καράβι, είμαστε υποχρεωμένοι να δουλέψουμε με όλη μας την ψυχή, ως ερασιτέχνες πάντα βέβαια, αλλά να φέρουμε εις πέρα στο δύσκολο έργο που έχουμε αναλάβει. Και εγώ είμαι αποφασισμένη ότι θα φτάσουμε στο τέρμα και θα έχουμε κάνει βήματα πέρα από εκεί που αναλάβαμε την Ομοσπονδία. Όντως υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα και όπως και εσείς πολύ σωστά είπατε, είναι προβλήματα τα οποία καταρχήν υπάρχουν και εξαιτίας οικονομικής κρίσης, διότι όπως πολύ καλά γνωρίζετε έχουν μειωθεί πάρα πολύ οι επιχορηγήσεις προς την Ομοσπονδία. Υπάρχουν προβλήματα τα οποία προέκυψαν εξαιτίας της πανδημίας που οι αθλητές μας για δύο σχεδόν χρόνια και εκτός γηπέδου ήταν και εκτός προπονήσεων και εκτός αγώνων και καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό επέδρασε πάρα πολύ στην ψυχολογία των αθλητών αλλά και δεν τους έδωσε και τη δυνατότητα να αγωνιστούν σε όσους αγώνες και εκείνοι θα θέλανε για να μπορέσουν να πιάσουν τα όρια της πρόκλησης και για τους Ολυμπιακούς αγώνες. Είχαμε και το γεγονός της ακύρωσης των Ολυμπιακών αγώνων πέρσι και αυτό όπως καταλαβαίνετε ήταν επίσης ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Εμείς θέλουμε να τελειώσει η χρονιά, να πάμε στο Σεπτέμβρη και να έχουμε ολοκληρώσει όλους τους αγώνες που έχουμε στο καλεμπάρι, τουλάχιστον μέχρι τώρα. Να πάνε τα παιδιά μας στους Ολυμπιακούς αγώνες, να γυρίσουν με το καλό, με επιτυχίες και να χαρούμε για τις επιτυχίες τους και να υπάρξει ένας νέος προγραμματισμός και ένα καλεμπάρι το οποίο θα το εκπονήσουν άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν τα θέματα του αθλητισμού σε συνεργασία με τους προπονητές πάντα. Γιατί πάντα πιστεύω ότι οι προπονητές πρέπει να έχουν τον πρώτο λόγο όσον αφορά τις παρουσίες και τις συμμετοχές των αθλητών στους αγώνες. Και αυτό θα μας βοηθήσει για να μην γίνονται καταρχήν λάθη και για να μην υπάρχει και αυτό το. Αυτή ας το πούμε η αστοχία όσον αφορά τη συμμετοχή των αθλητών πολλές φορές. Η οποία, όπως σας είπα και προηγουμένως, όμως δεν είναι εξαιτίας του κακού καλενταριού που πέρσι εκπονήθηκε. Αλλά εξαιτίας όλων αυτών των προβλημάτων που ακυρώνονται αγώνες, γιατί μέχρι τώρα δεν μπορούσαμε εξαιτίας του κορονοϊού, τα πρωτόκολλα δεν επιτρέπανε, αθλητές μας λείπανε γιατί είτε είχαν αρρωστήσει είτε δεν μπορούσαν να συμμετάσχουν κτλ. Δυστυχώς η πολιτεία μας μείωσε και τον προϋπολογισμό. Δεν είναι ο προϋπολογισμός ούτε καν ο περσινός, ο οποίος ήταν επίσης πάρα πολύ μειωμένος. Πέρσι ήταν περίπου, αφού πολύ καλά γνωρίζετε όλοι σας, κάτω 400.000 από τον προηγούμενο προϋπολογισμό. Φέτος μας κόψαν ακόμη περισσότερο. Εμείς θα τα καταφέρουμε. Ελπίζω και πιστεύω ότι μέχρι το Σεπτέμβριο θα μπορέσουμε να μπούμε και στη διαδικασία της εγγραφής αθλητών οι οποίοι θα τρέξουν στον Μαραθώνιο και στον Ημιμαραθώνιο. Μια δραστηριότητα εξωστρεφής που λέω πάντα, η οποία απέφερε στην Ομοσπονδία ένα αρκετά σημαντικό ποσό, το οποίο θα διατεθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος του, εκτός από τα πρακτικά που είναι τα έξοδα που πρέπει να κάνουμε για τα λειτουργικά, στο να προσφέρουμε όσα περισσότερα μπορούμε και στους προπονητές, ενώ και τις αμοιβές τους, αλλά και στους αθλητές, οι οποίοι χρειάζονται πάρα πολλά πράγματα, τα οποία θα τα δούμε ένα-ένα και θα τα λύσουμε. Είμαι αποφασισμένη γι' αυτό και είναι και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασισμένο να το κάνει. Για να καταγράψω, να πούμε ότι το Φεστιβάλ Έρωτας του Μανώλη Μανολόπουλος είναι ένας θεσμός εδώ και πολλά χρόνια και κάθε χρόνο βλέπουμε και πανελλήνια ρεκόρ, έχουμε και μεγάλες επιδόσεις. Τέτοιου είδους meeting, τέτοιου είδους μερίδες είναι. Αυτές οι οποίες θα ενισχυθούν, θα στηριχθούν από τον ΣΕΓΑΣ προκειμένου να συνεχίσουν να υπάρχουν και να συνεχίσουν να μας επιφυλάσσουν τόσο μεγάλες επιδόσεις. Η νέα διοίκηση τι λέγεται?
ρωτάτε έναν άνθρωπο που είναι άνθρωπο του αθλητισμού. Γεννήθηκα, μεγάλωσα και το μεγαλύτερο μέρο τη ζωή μου φορούσα φόρμες και ήμουν μέσα στο στίβο, ήμουν καθηγητές στη μέση εκπαίδευση. Είναι δυνατόν ένα άνθρωπο και εμένα και όλοι οι υπόλοιποι να πούμε ότι δεν θέλουμε να γίνονται αγώνες παντού και να έχουμε αθλητές οι οποίοι θα κάνουν τόσο μεγάλες επιδόσεις, θα κάνουν ρεκόρ, αλλά κυρίως, θα μου επιτρέψετε να πω, να συμμετέχουν σε αθλητικά γεγονότα. Είναι δυνατόν να μην θέλουμε όλη η νεολαία της Ελλάδας να ασχολείται με τον αθλητισμό? Νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα το κοιτάξουμε ιδιαίτερα και σε σχέση πάντα και με το Υπουργείο Παιδείας. Γιατί και σαν καθηγητή φυσικής αγωγής θα μου επιτρέψετε να πω ότι πάρα πολλές φορές και στο κοινοβούλιο έχω κάνει παρεμβάσεις του είδους ότι δεν πρέπει να μειώνουν δύο ώρες τη γυμναστική στα σχολεία, πρέπει να αυξάνονται. Και πρέπει οι καθηγητές φυσικής αγωγής πραγματικά να αποκτήσουν το ρόλο που τους αξίζει μέσα στη σχολική αυλή. Άρα λοιπόν, με αυτή την λογική, εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι θα προσπαθήσουμε να αυξήσουμε όσο μπορούμε περισσότερο τις αγωνιστικές δραστηριότητες για όλα τα παιδιά, για όλους τους αθλητές και για όλο τον κόσμο, θέλετε, για να μπορέσει να. Υπάρχει κάποιος δισταγμός με τα νέα δεδομένα όσον αφορά τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου με την καταγραφή δυνάμεων, ίσως μια οριακή πλειοψηφία, εάν αυτό σας προβληματίζει μελλοντικά στο να περάσετε κάποιες αποφάσεις ή οτιδήποτε άλλο? Υπάρχει ένα θέμα με κάποια εσωτερική αντιπολίτευση που θα είναι πιο έντονη σε σχέση με το παρελθόν, ή όλοι μαζί δεν έχετε την πολυτέλεια για τέτοια πράγματα? Κοιτάξτε, εγώ λέω όλοι μαζί, γιατί δεν έχουμε όλη αυτή την πολυτέλεια, όπως πολύ σωστά το είπατε αυτή τη στιγμή. Και αυτό που πρέπει να κατανοήσουμε όλοι, και το λέω και για τις δύο πλευρές. Τις δύο πλευρές, όταν λέω, δεν εννοώ παρατάξεις, παρακαλώ, γιατί αυτό, επειδή υπάρχει και εμένα με αναφλία φάνταστα, δεν είμαστε κοινοβούλιο. Εδώ είμαστε ένα διοικητικό συμβούλιο το οποίο εκλέχθηκε και είναι ενίοτε το διοικητικό συμβούλιο. Άρα, θα πρέπει να σταματήσει αυτή η διαδικασία του εσείς και εμείς. Από τη δική μου πλευρά τουλάχιστον, είναι κάτι το οποίο ξεκαθάρισα από την πρώτη στιγμή. Το κάθε μέλος μάλλον του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να τοποθετείται και να μιλάει μόνο για τον εαυτό του και όχι εκ μέρους μιας παράταξης. Δεν είμαστε παράταξης. Είμαστε ένα ολόκληρο Διοικητικό Συμβούλιο που έχουμε έναν κοινό σκοπό. Αυτό πρέπει να το κατανοήσουν όλοι, αν πραγματικά θέλουμε αυτό το καράβι που είπατε στην αρχή να πάει καλά. Αλλιώς, αν συνεχίσουμε όλη αυτή τη διαδικασία που άλλα λέμε στο Διοικητικό Συμβούλιο, άλλα βγαίνουμε έξω και κάποιοι διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα, θα με αναγκάσουν, θα μου επιτρέψετε να πω, να πάρω τέτοιου είδους αποφάσεις όπου θα κοινοποιώ ό,τι ο καθένας λέει. Και επειδή τα πρακτικά των διοικητικών συμβουλίων δεν είναι κάτι, ένα έγγραφο μυστικό, ο καθένας έχει τη δυνατότητα να πάρει τα πρακτικά και να διαβάσει πραγματικά πώς τοποθετείται ο καθένας εκεί μέσα στο κάθε θέμα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Νομίζω λοιπόν ότι επειδή είμαστε όλοι αθλητές και επειδή αγαπάμε αυτό που θέλουμε να που λέμε ότι υπηρετήσαμε τόσα χρόνια, αγαπάμε τη φανέλα που ιδρώσαμε τόσα χρόνια, αγαπάμε όλα αυτά τα παιδιά που αυτή τη στιγμή βρίσκονται μέσα στο στίβο και περιμένουν από εμάς να κάνουμε κάτι καλό, να συνέλθουμε και να συνεχίσουμε πάνω στη γραμμή που υποσχεθήκαμε, ότι είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε τον κλασικό αθλητισμό και το στίβο και να πάει η ομοσπονδία μας καλά. Μαζί μας η κυρία Ξένια Αργυτάκη, άνθρωπος του στίβου, δεν το συζητάμε και γι' αυτό δηλώνει παρούσα. Είναι εκπρόσωπος της ΣΕΓΑΣ στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής. Θα θέλαμε να μας πείτε δύο λόγια για αυτήν την μερίδα, στην οποία δεν την χάνετε, βρίσκεστε πάντα εδώ, και η οποία συνδυάζεται βέβαια με πολύ μεγάλες επιδόσεις και όπως έχουμε δει μέχρι τώρα έχουμε και πανελλήνιο ρεκόρ και όριο εξασφάλιση ορίων, όρια εξασφάλισης ορίων. Θα θέλαμε το σχόλιο σας. Για άλλη μια φορά διοργανώνονται οι αγώνες. Φέτος είναι και διεθνείς γιατί συμμετέχουν αθλητές από την Κύπρο. Πιστεύω ότι είναι αναβαθμισμένο σε σχέση με τη συμμετοχή στο Φεστιβάλ Ρίψων. Μην ξεχνάμε ότι είναι αφιερωμένο στον τελευταία έκλειποντα Μανώλη Μανολόπουλο. Είναι αναβαθμισμένο από πλευρά συμμετοχών. Όπως βλέπουμε γίνονται και πάρα πολύ καλές επιδόσεις. Οι άλλοι αθλητές επιβεβαιώνουν τα μεγάλα ρεκόρ που έχουν, άλλοι πιάνουν τα όρια για να πάνε σε πανευρωπαϊκά ή παγκόσμια πρωταθλήματα. Άρα με το ξεκίνημα που έκανε το meeting είναι επιτυχημένο. Από εκεί πέρα τα προβλήματα στο στάδιο τα τελευταία χρόνια είναι τα ίδια. Γίνονται κάποιες
επεμβάσεις, αλλά θέλουμε ακόμα περισσότερες. Γίνονται κάποιες επεμβάσεις, οι οποίες όμως δεν φαίνονται. Θέλουμε κάτι να φανεί, για να μπορούμε κι εμείς από όποιο τομέα είμαστε, να υποστηρίξουμε το να έρθουν μεγάλοι αγώνες εδώ. Βλέπω έχει έρθει η Σκαρβέλη από την Αμερική, η καλύτερη μας αθλήτρια. Άρα βλέπετε ότι είναι, βλέπουμε ότι είναι πολύ αναβαθμισμένο το meeting φέτος. Τα προβλήματα είναι τα ίδια, δεν έχουν αλλάξει. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς είναι ότι να προσπαθήσουμε με τη βοήθεια και του Δήμου και της Περιφέρειας, οι οποίοι πάντα βοηθάνε, να κάνουμε το meeting αυτό ακόμα πιο δυνατό και γνωστό, τουλάχιστον μην πω στα Βαλκάνια και στην Ευρώπη. Κύριε Κιτάκη, περιμένουμε τον ανάδοχο, τον οριστικό ανάδοχο για τα έργα. Υπάρχει ένα ποσό, βέβαια, αν αφαιρέσει κάποιος το ΦΠΑ. Αυτά τα χρήματα τα οποία τελικά είναι, θα γίνουν κάποια πράγματα, θα γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν ή πάλι θα έχουμε λήψεις, προβλήματα, εμπόδια και κάτι θα λείπει πάντα. Βέβαια, δεν υπάρχει και κάποιος από το Δήμο τώρα εδώ να μας πει ακριβώς τι γίνεται. Έχετε μια ενημέρωση, γνωρίζετε κάτι περισσότερο? Όχι, εγώ δεν γνωρίζω κάτι περισσότερο. Εγώ όσο μπορούσα, πάλεψα να γίνει εδώ πίσω κλειστό. Αυτό είναι το πρόβλημα το δικό μου. Ένα κλειστό, τρεις, τέσσερις διαδρομές να έχει, κλειστό, μην ξεχνάμε. Έχουμε 10 μήνες χειμώνα στην Τρίπολη. 10 μήνες χειμώνα δεν έχουμε, αλλά δεν έχουμε συνθήκες ώστε να γυμνάζονται οι αθλητές. Όπως σας έχω ξαναπεί, έχουμε ένα ιδανικό υψόμετρο, όπου μπορούν πριν τους αγώνες να έρθουν οι αθλητές να κάνουν προετοιμασία, μπορούν να μείνουν με πολύ λίγα έξοδα για πάρα πολύ καιρό. Έχουμε δει ότι όταν ήταν προπονητής ο Μανολόπουλος, έφερνε όλο το team της εθνικής ομάδος και έκανε προετοιμασία εδώ. Γιατί να μην έρθουν και οι αθλητές των δρόμων μεσαίων και μεγάλων αποστάσεων, με το υψόμετρο που έχουν, με τους λόφους, τα βουνά που υπάρχουν γύρω-γύρω, να κάνουν μια καταπληκτική προετοιμασία. Εγώ πάντα θα ζητάω κάτι παραπάνω. Εγώ ζητάω το κλειστό. Πόσα χρόνια σας το λέω. Από την εποχή που έτρεχα εγώ, ήταν απαραίτητο. Πίσω με το κεφάλι, χαλαρός! Λίστεσε το πόδι! Άρα το ψηλά! Κύριε Πινατσέλα, Φεστιβάλ Ήξεων Τρίπολης, στη μνήμη πλέον του Μανώλη Μανολόπουλου, με ενός λεπτού σιγή, του εμπνευστή, που καθιερώθηκε το φεστιβάλ και ποιοι δεν πέρασαν εδώ όλα αυτά τα χρόνια, πρωταθλητές, μεγάλες διακρίσεις, προπονητές μετά και τα παιδιά τους, και σήμερα εδώ με ένα πανελλήνιο ρεκόρ, με επιβεβαιώσεις ορίων, με πολλά παιδιά που μαζεύουν βαθμούς στο Ράκιν, ακόμα και για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, με το δίδυμο Αναστασάκης Φραντζεσκάκης, πάντα, και με τα άλλα τα παιδιά. Ποιο είναι το συμπέρασμα και βέβαια να μας πείτε λίγο τι θα γίνει με τον οριστικό ανάδοχο του έργου. Υπάρχει μια έκπτωση, υπάρχουν κάποια χρήματα, είναι να γίνουν κάποια έργα. Επαρκούν αυτά τα χρήματα της δημοπρασίας του Δήμου? Πρέπει να γίνει και κάτι άλλο συμπληρωματικό? Πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω, γιατί καλύπτετε πάντα όλα τα μεγάλα γεγονότα και προβάλλετε το στίβο. Για μας έχει πολύ μεγάλη σημασία η ανάπτυξη του κλασσικού αθλητισμού στην περιφέρεια. Γι' αυτό είμαστε εδώ και μέσα από αυτούς τους αγώνες ξέρετε πολύ καλά ότι έχουν αναδειχθεί πολλοί πανελληνιονίκες μέσα από το τοπικό σύλλογο, το Γυμναστικό Σύλλογο Αρκαδίας, αλλά και από τους συλλόγους
της περιφέρειας. Αυτή είναι η μεγαλύτερη προσφορά αυτού του αγώνα, ότι φέρνει τα παιδιά, τους ρήπτες, τους μικρούς ρήπτες της περιφέρειας κοντά στον αθλητισμό και τους δίνει το κίνητρο να φτάσουν κάποτε και να μοιάσουν σε αυτούς τους αθλητές. Βέβαια, ο βασικός στόχος αυτού του αγώνα είναι να έρθουν οι μεγάλοι αθλητές, να γίνουν οι καλοί αγώνες. Ο αγώνας έχει καταξιωθεί, αποτελεί κριτήριο τα τελευταία χρόνια αξιολόγησης και επίτευξης ορίων για τους μεγάλους αγώνες, όλους τους μεγάλους αγώνες, έτσι και φέτος. Έτσι, μας τιμάνε μεγάλες προσωπικότητες του αθλητισμού κάθε χρόνο. Οι μεγαλύτεροι πρωταθλητές, οι καλύτεροι αθλητές στον χώρο του Στίβου είναι εδώ. Και συνεχίζουμε παρά τις αντικσότητες να κάνουμε αυτόν τον αγώνα. Είναι ένας από τους λίγους αγώνες που γίνεται σε αυτό το επίπεδο πανελληνίως. Και εδώ, με την ευκαιρία αυτή, θα ήθελα να ευχαριστήσω τόσο το Δήμο Τρίπολης, το νομικό πρόσωπο του Δήμου Τρίπολης και το Δήμο Τρίπολης, τον κύριο Μακαρούνη, τον κύριο Τζιούμι, τον κύριο Κούρο και βέβαια την περιφέρεια Πελοποννήσου που είναι κοντά μας τα τελευταία χρόνια σε αυτόν τον αγώνα. Έμπραχτα δείχνει την αγάπη της για τον αθλητισμό. Και φέτος ειδικά. Κοιτάξτε να δείτε. Εντάξει, πιστεύω ότι χρόνο με τον χρόνο και ανάλογα με τους αθλητές που θα καλούμε θα αυξάνεται αυτό το ποσό και θα αναβαθμίζεται ο αγώνας. Φέτος ο αγώνας υπήρχε μια επιφυλακτικότητα λόγω του COVID. Δεν ξέραμε μέχρι τελευταία στιγμή δηλαδή το τι πρωτόκολλα θα ακολουθηθούν και θα μπορέσουμε να. Παρ' όλα αυτά, αυτό που ζητήσαμε από την περιφέρεια και από τον Δήμο ανταποκριθήκανε. Και πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε να τους έχουμε δίπλα. Θέλω να ευχαριστήσω και τον κύριο Χρήστο τον Λαμπρόπουλο, έτσι, που έμπρακτα έδειξε τον ενδιαφέρον του και μας στήριξε και βέβαια και τον Περιφερειάρχη τον κύριο Νίκα. Η αγάπη του κόσμου είναι μεγάλη, ο αγώνας είναι καταξιωμένος. Εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που θέλουμε να κάνουμε, να φέρουμε τον κόσμο κοντά στον αθλητισμό. Και το ότι γίνεται πολύ καλή δουλειά αποδεικνύεται ότι 4 μέλη του ΣΕΓΑΣ με επικεφαλή στην πρόεδρο, την κυρία Σοφία Σακοράφα, πέρα από την ΕΑΣ που είμαστε εμείς της περιφέρειας Πελοποννήσου, είναι εδώ. Εσείς ετοιμάζετε και ένα αθλητικό κέντρο στη Βιτίνα. Μπορεί αυτό να λειτουργήσει ως εφαλτήριο προετοιμασίας και αθλητών των ρήψεων και όχι μόνο των ρήψεων. Πώς θα αντιμετωπίζετε όλο αυτό το σχέδιο με αφορμή και τα παπαφλέσια της Καλαμάτας που δεν γίνανε φέτος, αλλά θα γίνουν του χρόνου, το φεστιβάλ, τα έργα, τα αθλητικά. Πώς μπορεί όλο αυτό το πράγμα να οδηγήσει σε μια αλλαγή σελίδας στο κομμάτι του ερασιτεχνικού κλασικού αθλητισμού? Καταρχήν να πω ότι πρέπει να συγχαρούμε τους διοργανωτές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι γίνεται το φεστιβάλ αυτό, το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλης σημασίας αθλητικής. Και βεβαίως η παρουσία εδώ της Προέδρου του ΣΕΓΑΣ σηματοδοτεί και το ενδιαφέρον του ΣΕΓΑΣ για την εκδήλωση αυτή εδώ. Η προσπάθεια που κάνουμε, συνδράμουμε. Προφανώς η συνδρομή θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη και θα είναι μεγαλύτερη όσο περνάνε τα χρόνια. Άλλωστε, μιλάμε για μια ειδική περίοδο που πολλοί αγώνες δεν έγιναν για λόγους που καταλαβαίνετε. Ευτυχώς εδώ γίνονται και γίνονται με επιτυχία. Το διαπιστώνετε εσείς καλύτερα από μένα και από τις επιδόσεις που παρακολουθούμε. Η αγάπη για τον κλασικό αθλητισμό είναι δεδομένη. Η στήριξη στον κλασικό αθλητισμό είναι δεδομένη. Πράγματι, όπως είπατε, δρομολογούμε τις διαδικασίες για ένα προπονητικό κέντρο στην Κορτινία. Χθες στην Οικονομική Επιτροπή εγκρίναμε την προγραμματική σύμβαση με το Περιφερειακό Ταμείο, έτσι ώστε να χρηματοδοτηθεί η συγκεκριμένη δράση. Να ξεκινήσουμε δηλαδή τη διαδικασία να αγοράσουμε τη γη για να κάνουμε ένα προπονητικό κέντρο διεθνών προδιαγραφών σε μια περιοχή η οποία έχει τις κλιματολογικές συνθήκες και βεβαίως να εκμεταλλευτούμε το γεγονός ότι, όπως συμβαίνει και εδώ με την Τρίπολη σήμερα, είμαστε πολύ κοντά στην Αθήνα, είμαστε πολύ κοντά σε αεροδρόμια, δηλαδή είμαστε σε μια περιοχή όπου κανείς δεν θα δυσκολευτεί να έρθει, καμιά ομάδα δεν θα δυσκολευτεί να έρθει για προπονήσεις. Ο σχεδιασμός έπεται. Άρα, το εάν θα μπορεί να υποστηρίξουμε στο προπονητικό κέντρο της Κορτινίας και της Ρήψης, είναι κάτι το οποίο είναι εύκολο να το συμπεριλάβουμε στο προγραμματισμό μας. Εκείνο που θέλω να διαβεβαιώσω είναι ότι δρομολογούμε σημαντικά έργα. Ξέρετε ότι ήδη έχουν δρομολογηθεί, έχουν εγκριθεί τα αποτελέσματα των δημοπρασιών για 2 γήπεδα ποδοσφαίρου, βέβαια. Το ένα στην Εστάνη, το άλλο στη Δημητσάνα. Μικρότερα έργα σε ολόκληρη την Αρκαδία και το ίδιο σημαίνει και στην υπόλοιπη Πελοπόννησο. Και μέσα στο καλοκαίρι θα υπάρξει δεύτερη σειρά προγραμματισμού, εκμεταλλευόμενοι και τα αποτελέσματα των εκπτώσεων για τα υπόλοιπα αθλητικά έργα. Διαβεβαιώνω όλους ότι αγαπάμε ιδιαίτερα τον κλασικό αθλητισμό, άλλωστε αποτελεί μια επιλογή για την νεολαία μας, η οποία είναι ζητούμενο για όλους μας και στην εποχή αυτή που ζούμε, με τις δυσκολίες που υπάρχουν και τους πειρασμούς που υπάρχουν, η επιλογή του κλασικού αθλητισμού είναι πρώτης προτεραιότητας και είναι πολύ σημαντική η ύπαρξη του ενός άρτιου σταδίου στην Τρίπολη, το οποίο έχει ανάγκη βελτιώσεων και οι οποίες αφενός έχουν δρομολογηθεί και θα συζητήσουμε και με τον κύριο Βινατσέλα και με τον Δήμο και για περαιτέρω
επίλυση προβλημάτων και αιτημάτων τα οποία χρονίζουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, για να μπορέσουμε να στηρίξουμε αυτή την επιλογή για την νεολαία μας και να ξαναθυμηθούμε επιδόσεις σημαντικές από αρκάδες αλλά και γενικώς από Έλληνες αθλητές.